να πω ότι ό,τι χρειαστεί από μηχανήματα θα τα καλύψει η περιφέρεια. Για να υπάρχει η προσβασιμότητα σε όλα τα χωριά. Άρα, ό,τι χρειαστεί να επιπλέον να αμισθώσουμε, εμείς σε λογαριασμό της περιφέρειας θα συνοηθούμε πώς θα γίνει για να το κάνουμε. Ξεκινήσουμε πάλι. Να ξεκινήσει αύριο, ναι. Και από σήμερα. Αν υπάρχουν μηχανήματα, να ξεκινήσει. Παράλληλα, ήδη το έγγραφο έχει πάει στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για να χειριχτεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, για να μπορέσει ο Δήμος και η περιφέρεια με διαδικασίες με το άρθρο 32 του 44-12 να είναι πιο σύντομες οι διαδικασίες για να γίνουν, για να γίνουν οι πληρωμές των ανθρώπων που θα πάρουμε, γιατί αυτό που θα πάρουμε πρέπει να πληρωθεί. Δεν είναι κάτι ότι πρέπει να περιμένει 2 χρόνια για να πληρώσουμε. Να δούμε μετά από πλευράς του ΕΛΓΑ αν έχουν ζημιές, από πλευράς των Δήμων και από πλευράς της περιφέρειας τα υπόλοιπα που έχει σταθεί η Επιτροπή ήδη για να γίνεται η καταγραφή. Η Επιτροπή είναι στα πυλαγήματα, στην Αγκάδα της περιφέρειας και η δικιά μας Επιτροπή είναι στο Γούδρα. Δηλαδή άμεσα εμείς, ό,τι ήταν αρμοδιότητα, έτσι... Έχουμε κάνει αναγγελία και... Ναι, να γίνονται αυτές οι ζημιές. Παράλληλα, πρέπει να δούμε εάν χρειαστεί μία αναστολή των υποχρεώσεων ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, να το ζητήσουμε, πρέπει να το πείτε εδώ πώς έγινε και Χανιά και Ρέθυμνο, να το ζητήσουμε και εδώ να γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Πρέπει να καταγραφούν, να δούμε πόσο είναι το ύψος των ζημιών. Εμείς θα διεκδικήσουμε από το Υπουργείο άμεσα μια χρηματοδότηση. Εσωτερικών και ναι. Και απαλού για να μπορεί να δοθεί